Η αντεπίθεση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων έγινε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ήττες στη σύγχρονη ιστορία. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος David Sachs στο κοινωνικό δίκτυο X, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Elon Musk. Την προηγούμενη ημέρα ο Musk έγραψε ότι αν συνεχιστεί η σύγκρουση, η Ρωσία θα αποκτήσει περισσότερο έδαφος και το Κίεβο μπορεί να χάσει τον έλεγχο της Οδυσσού και την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Musk συμβούλεψε τις Ουκρανικές αρχές να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα. Σύμφωνα με τον Sachs, η Ουκρανική αντεπίθεση ήταν μία από τις μεγαλύτερες ήττες στην ιστορία του σύγχρονου πολέμου. Τάγκς και στρατιώτες έτρεξαν με τα κεφάλια μέσα από ναρκοπαίδια και το ρωσικό πυροβολικό έπεσε πάνω τους από πολύ οχυρωμένες θέσεις, σημείωσε. Ο δισεκατομμυριούχος εξέφρασε την άποψή του ότι η απερίσκεπτη υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το καθεστώς στο Κίεβο οδήγησε την Ουκρανία στη σημερινή της κατάσταση. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανόητοι που δεν πρέπει να τους εμπιστεύονται», τόνισε ο Sachs. «Η Ουκρανία απειλείται με καταστροφή», λέει ο δισεκατομμυριούχος. Νωρίτερα ο πρώην σύμβουλος του Πενταγώνου, συνταγματάρχης Douglas McGregor, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο ρωσικός στρατός θα μπορέσει να φτάσει στο Κίεβο εάν χρειαστεί. Τόνισε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα στην παρούσα κατάστασή τους δεν είναι ικανά να αντισταθούν στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.